Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η κοινωνία των ιδεών, η απογευματινή ενημερωτική εκπομπή της Atlas Τηλεόραση. Η Μεγάλη Εβδομάδα είναι πάντοτε μια δύσκολη εβδομάδα για τις ενημερωτικές εκπομπές, υπό την έννοια ότι πολλοί κόσμος φεύγει από τις μεγάλες πόλεις. Ωστόσο, υπάρχει ένα καλό στη Θεσσαλονίκη. Βρίσκουμε πιο εύκολα τους βουλευτές μας, καθώς η Βουλή είναι κλειστή και επομένως οι εκπρόσωποι του λαού της Θεσσαλονίκης στο Εθνικό Κοινοβούλιο βρίσκονται στην πόλη. Έχω την χαρά να φιλοξενώ στο στούντιο σήμερα τον βουλευτή της πρώτης Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ, κύριο Τριαντάφυλλο Μηταφίδη. Όπως έχω ξαναπεί, σε αυτήν τη στήλη αποφεύγουμε να συζητάμε τα θέματα της τρέχουσας πολιτικής επικαιρότητας. Όχι ότι τα φοβόμαστε. Υπάρχουν όμως πολύ πιο ενδιαφέρουσες πτυχές που συνήθως διαφεύγουν της προσοχής μας. Συζητούμε για τη διαδρομή του καλεσμένου και για τα ιδιαίτερα θέματα της εκλογικής του περιφέρειας. Επομένως, σήμερα συζητάμε με τον Τριαντάφυλλο Μηταφίδη την προσωπική του διαδρομή και τα θέματα της Θεσσαλονίκης. Κύριε Μηταφίδη, καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ένας άνθρωπος που γεννήθηκε σε μια λαϊκή τότε γειτονιά της Θεσσαλονίκης, όπως ήταν η Άνω Τούμπα πριν από πολλά χρόνια, από γονείς... Πριν από 71. Εγώ δεν θα ανέφερα τον αριθμό, βιαστήκατε εσείς να συμπληρώσετε. Δεν σημασία αυτό. Την εποχή εκείνη, ίσως ήταν μονόδρομος για ένα παιδί που μεγαλώνει στην Άνω Τούμπα, στη λαϊκή προσφυγική Άνω Τούμπα εκείνης της εποχής, η στράτευσή του αργότερα στην αριστερά. Σήμερα η γειτονιά σας δεν είναι το ίδιο λαϊκή, δεν είναι το ίδιο προσφυγική και δεν είναι και το ίδιο αριστερή, θα έλεγα. Είναι έτσι? Και ναι και όχι. Δηλαδή... Εντάξει, έχει αλλάξει φυσικά. Δεν είναι. Η Τούμπα ήταν από τα κάστρα της αριστεράς, όπως ξέρετε, ήταν άγρια χτυπημένη την περίοδο του εμφυλίου πολέμου. Εγώ έχω μεγαλώσει με σκληρές τέτοιες μνήμες. Ήταν από τις γειτονιές που δώσανε μάχες την περίοδο της κατοχής, απέναντι στα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής. Την επόμενη περίοδο είχε αρκετούς εξόριστους και φυλακισμένους. Και φυσικά με αυτά τα βιώματα, που ήταν πολύ κοντινά, ήταν της γειτονιάς τα βιώματα αυτά, μεγάλωσε η οικογένεια. Η οικογένεια είχε πολιτική δράση, ο πατέρας σας, οι συγγενείς σας? Ο πατέρας μου ήταν ένας οικοδόμος, εργάτης. Δυστυχώς έμεινε ανάπηρος μέσα στο τρίτο σώμα στρατού, σε πολύ τα 53 του χρόνια. Τα δύο άλλα αδέρφια υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τη χώρα, ένας στη Γερμανία, ο άλλος στο Λίβανο. Εγώ είμαι ο τυχερός της ιστορίας, γιατί συνέβη ένα σημαντικό ιστορικό γεγονός που δεν το ξεχνάω πάντοτε επισημένο, ότι μεσολάβησε στις αρχές της δεκαετίας του 60 εκείνο το μεγάλο κίνημα, το οποίο κατέληξε και σε ένα ιστορικό δημοψήφισμα, το κίνημα για το 15% για την παιδεία και το 1-1-4 βέβαια, τον δημοκρατισμό της χώρας, το οποίο τελικά υιοθετήθηκε από την τότε κυβέρνηση Παπανδρέου και καθιερώθηκε η δημόσια δωρεάν τριτοβάθμια εκπαίδευση. Συμμετείχατε σε εκείνο το κίνημα? Όλοι μαθητές, ναι. Επειδή και στο μέλλον δεν σταματήσατε να συμμετέχετε σε κινήματα και σε αυτό που στην αριστερά αποκαλείται αγώνες, σκέφτομαι χαρακτηριστικά, ιδιαίτερα ως προς το πρόσωπό σας, ένας άνθρωπος που συμμετείχε στο 1-1-4, μια από τις προσωπικότητες εμβληματικές της πόλης ως προς το αντιδικτατορικό κίνημα, νεότατος καταδικαστήκατε σε ισόβια επί Χούντας. Εκείνη τα χρόνια, και χωρίς καμία αιχμή αυτό το πράγμα, φανταζόσασταν ότι θα τα φέρει έτσι η ζωή και ένας άνθρωπος μαθημένος στους δρόμους να διεκδικεί, θα βρεθεί βουλευτής και μάλιστα κυβερνητικός βουλευτής ώστε να εκπροσωπεί τη συγκεκριμένη κυβέρνηση και τη συγκεκριμένη εξουσία? Θα έλεγα ούτε στους χειρότερους εφιάλτες μου. Αλλά, εντάξει κάτι, εμείς μεγαλώσαμε αγαπώντας την ευθύνη, όπως λέει ο Καζαντζάκης, χωρίς να λογαριάζουμε το προσωπικό κόστος. Και χωρίς έχει κόστος να κάνει σήμερα βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ιδιαίτερα ένας παλιός αριστερός? Είναι δύσκολο, προφανώς. Υπάρχουν φίλοι και σύντροφοι, πολιτικοί ομοειδεάτες, με τους οποίους πλέον αισθάνεστε άβολα, γιατί ενδεχομένως έχουν διαχωρίσει τη στάση τους και σας λένε, ή από τον αντιδικτατορικό αγώνα, σας έχει πει ποτέ κανείς, ρε Τριαντάφυλλε, τι γίνεται? Να σας πω ως προς τη γενιά του αντιδικτατορικού αγώνα, επειδή είμαι και μέλος του Συνδέσμου των Πολιτικών Κρατημένων της Δικτατορίας, παρακολουθώ και τη δράση της. Ετοιμαζόμαστε επ' ευκαιρία να έχουμε και τρίμερες εκδηλώσεις εν όψη
της επαιτίου της δικτατορίας και στη Θεσσαλονίκη, ότι αυτή η γενιά, επειδή ακριβώς έχει υποφέρει, δεν έχει μεγαλώσει, θα έλεγα, σε εποχή παχιών αγελάδων, δείχνει μια πολύ μεγαλύτερη, θα το έλεγα, κατανόηση για αυτά που ζούμε και περνούμε, για τις υποχωρήσεις, για τους συμβασμούς που έχουν γίνει. Επειδή ακριβώς έχει μεγαλώσει κάτω από πολύ σκληρές συνθήκες και έχει ένα διαφορετικό μέτρο για τα πράγματα. Το μέτρο και το σημείο αναφοράς της είναι ακριβώς οι πολύ πιο δύσκολες περίοδοι και επειδή, να μην το ξεχνάμε αυτό, υπάρχουν σημαντικοί κίνδυνοι σήμερα και για τα δημοκρατικά δικαιώματα. Δεν είμαστε πια στην εποχή της μεταπολεμικής άνθησης των παραχωρήσεων. Ίσα-ίσα δίνεται μια μάχη για να μην αφαιρεθούν κατακτήσεις των κοινωνικών αγώνων και βάζοντας πλάτη σε αυτή την προσπάθεια για την ανάκαμψη της χώρας. Οι νεότερες γενιές, βέβαια, οι οποίες έχουν μεγαλώσει κάτω από διαφορετικές συνθήκες και με περισσότερα προσόντα, αν θέλετε, και μορφωτικά εφόδια, αυτές είναι περισσότερο, θα έλεγα, ανυπόμονες και απαιτητικές. Και βέβαια, για έναν που πέρασε τη μισή και ζωή του μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας, είναι πολύ μεγάλο το βάρος και η πίεση όταν αντικρίζει τους σημερινούς, τους τότε μαθητές του σήμερα να προσπαθούν να ζήσουν ή να φύγουν από τη χώρα. Δηλαδή είναι σαν να ξαναπαίζω εγώ προσωπικά το φιλμ των δικών μου νεανικών χρόνων. Ακούγεται και καταλαβαίνω και την ευαισθησία σας και ενδεχομένως την στεναχώρια σας όταν, όπως είπατε, βλέπετε παλιούς μαθητές σας να φεύγουν από τη χώρα. Εν τούτης αυτό θα είχε άλλη, θα ακουγόταν αλλιώς αν το έλεγε κάποιος άλλος. Εσείς όμως μετέχετε στο κοινοβούλιο. Δεν ξέρω αν ευχάριστα ή δυσάρεστα, αλλά έχετε ψηφίσει ενδεχομένως για τάξεις που συνέβαλαν στο να φύγουν από τη χώρα, γιατί είναι η πολιτική πραγματικότητα. Και πρέπει να σας πω, προσπαθώ να θυμηθώ τις πολιτικές παρεμβάσεις του ΣΥΡΙΖΑ στην αντιπολίτευση πριν τις εκλογές του 2015. Και αν κάποιος λίγο πιο μετριοπαθής τις παρακολουθούσε, θα σχημάζει την εντύπωση ότι επίκειται η χώρα να γίνει λαϊκή δημοκρατία από μέρα σε μέρα. Ανάμεσα λοιπόν σε εκείνη τον επαναστατικό ίστρο των προεκλογικών, εγώ θυμάμαι τα δάκρυα του Αλέξη Τσίπρα όταν είπε στην πρώτη του ομιλία στη Βουλή ότι είμαστε κάθε γράμμα, κάθε λέξη από το Σύνταγμα αυτής της χώρας. Η πολιτική είναι άγριο πράγμα και πολλές φορές σε αναγκάζει να προσαρμοστείς. Πόσο άβολη είναι αυτή η προσαρμογή για έναν άνθρωπο που είχε την πολυτέλεια αγωνιζόμενο στον δρόμο να είναι απροσάρμοστος εντός εισαγωγικών. Καταρχήν θέλω να σας πω ότι μέτρα που να αναγκάζουν τη νεότερη γενιά να φύγει από τη χώρα δεν έχουμε ψηφίσει. Μέτρα για να συγκρατήσουμε αυτό που λέγεται τη διαρροή του, την εγκατάλειψη της χώρας από το πιο νεότερο δυναμικό, κάτι που έζησα και εγώ βέβαια. Αποχαιρέτησα δύο αδέρφια, να σας θυμίσω, την δεκαετία 60 και τότε θυμάμαι ότι ένας από τους πατριάρχες δεξιάς, ο Παναγιώτης ο Κανελόπουλος, αποκαλούσε τη μετανάστευση ευλογία Θεού. Και θέλω να σας πω ότι τελευταία έχουμε ψηφίσει μέτρα για να συγκρατήσουμε ακριβώς αυτό το ανθρώπινο δυναμικό. Στον βαθμό που μπορούμε, σε ένα ορισμένο βαθμό έχει ανακοπεί αυτό. Έχουμε δώσει τη δυνατότητα ιδιαίτερα τους κάτοικους διδακτορικών διπλωμάτων να διδάξουν στα πανεπιστήμια. Έχουμε περίπου πάνω από 3.000 ανθρώπους έχουμε δώσει αυτή τη δυνατότητα για να ανανεώσουμε και το πανεπιστημιακό δυναμικό και επίσης βέβαια με την ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, αυτές οι λεγόμενες νεοφυείς επιχειρήσεις που απευθύνονται ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους. Δεν θέλω να πω ότι εξαλείψαμε το πρόβλημα, κάθε άλλο παρά αυτό συμβαίνει. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει μία συστηματική προσπάθεια και πρόνοια ώστε αυτό το πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό να παραμείνει στη χώρα και να μην γίνεται αντικείμενο και στιγμής εκμετάλλευσης. Κακά τα ψέματα, μπορεί να βρίσκουν δουλειά στη Γερμανία ή αλλού, αλλά οι πληροφορίες μας είναι ότι δουλεύουν σχεδόν νυχθημερών για λογαριασμό άλλων, αφού τους προετοιμάσαμε εμείς. Και νομίζω ότι όλη η πρόνοιά μας είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Είδατε και τα προγράμματα για την ανεργία αυτή τη στιγμή έχουν μεριμνούν, έχουν κύριο στόχο ακριβώς αυτές τις ηλικίες και αυτή τη γενιά.
Συνεχίζουμε με την προσωπική σας διαδρομή, διότι με βέβαιωσε στα θέματα της επικαιρότητας. Θα έχουμε όλο τον χρόνο να τα δούμε αμέσως μετά. Η 21η Απριλίου του 1967, πού σας βρήκε σας προσωπικά? Ήμουν φοιτητής στη Φιλοσοφική Σχολή Θεσσαλονίκης. Ήμουν γραμματέας του Σύλλογου Φοιτητών Φιλοσοφικής. Και κατά σατανική σύμπτωση, πώς να το πω αλλιώς, τη μέρα εκείνη είχαμε αποχή από τα μαθήματα. Για ποιο λόγο? Διότι δεν είχε καμία σχέση το εξεταστικό σύστημα και οι συνθήκες που εμείς πήγαμε στο Πανεπιστήμιο με το σήμερα. Δηλαδή, να σας πω ότι δίναμε τη μάχη, τα εξέταστα είχαν καταργηθεί. Σας είπα ότι λόγω του κινήματος για του 15% είχαν καταργηθεί. Ευτυχώς. Αλλιώς δεν θα ήταν δυνατόν. Εγώ να πάω στο Πανεπιστήμιο θα ήμουν ο τρίτος μετανάστης της γενιάς, της οικογένειας. Γιατί με ένα φροντιστηριακό μάθημα, παρακαλώ, δίναμε, θυμάμαι, 9 φορές εξετάσεις προόδου για να μπορέσουμε να δώσουμε κανονικά στις εξεταστικές περιόδους. Με ένα φροντιστηριακό μάθημα, αν αποτύχανε κανείς ένα φροντιστηριακό μάθημα, ήταν υποχρεωμένος να επαναλάβει το έτος. Το αποτέλεσμα ήταν, λόγω και της δικτατορίας, περίπου το 2/3 των συμφοιτητών μου να χάσουν το έτος τους. Μάλιστα. Και η απόφαση να αντιδράσετε, βέβαια, πολλοί υποστηρίζουν ότι αντιδικτατορικός αγώνας των Ελλήνων ως μαζικό κίνημα είναι ένας μύθος και ότι η αντίσταση κατά της Χούντας δεν έλαβε ποτέ την διάσταση που θεωρούμε σήμερα η νεότερη. Δεν ξέρω, είναι αλήθεια, θέλω την άποψή σας. Θεωρείτε ότι η κοινωνία αντέδρασε στο βαθμό που θα έπρεπε ή στο βαθμό που ίσως θα φανταζόταν κανείς σε μια βία κατάληψη πολιτεύματος? Και το δεύτερο, πώς μπήκατε εσείς σε αυτή τη διαδικασία? Ένα νέο παιδί που έχει και βιοποριστικά προβλήματα και επομένως υποθέτω ότι η πρώτη προτεραιότητα δεν θα έπρεπε να είναι να σώσει τη δημοκρατία. Για μας ήταν αυτονόητο καθήκον και δεν το λέω από ηθική άποψη μόνο. Ήταν και μια πράξη αυτοάμυνας, αν θέλετε. Γιατί να έχετε υπόψη σας ότι όταν μιλάμε για εκείνη την περίοδο, ιδιαίτερα όσοι δεν την έχουν ζήσει, θα πρέπει να είναι το λιγότερο, θα έλεγα, φιδωλή. Σκεφτείτε ότι σε αυτή την πόλη που ζούμε, ήδη από την πρώτη μέρα, δεύτερη, είχαν συλληφθεί 500 παλιοί αγωνιστές αντίστασης, ορισμένοι που είχαν βγει μόλις από τις φυλακές, ιδιαίτερα από τη γενιά των Λαμπράκηδων, χτυπήθηκε άγρια το νεολαίστικο αυτοκίνημα που σήκωσε τότε για αυτούς τους αγώνες, για το 15% και το 1-1-4. Φανταστείτε ότι οι εξόριστοι ήταν κοντά στις 5.000. Αυτό, αν το δείτε στο μέγεθος της χώρας, γιατί αποτελούσε και το πιο μαχητικό και έμπειρο δυναμικό από την άποψη των αγώνων, δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητο. Βέβαια, η Χούντα είχε ένα πλεονέκτημα. Ποιο ήταν αυτό το πλεονέκτημα? Ότι καθώς είχε την υποστήριξη του αμερικανικού παράγοντα, είχε ένα πακτολό δολαρίων άφθονο, τουλάχιστον μέχρι το 1971, τον Αύγουστο, που τότε ο Νίξον κατήργησε το σύστημα των μεταπολεμικών συναλλαγματικών ισορροπιών και άρχισε ένας ανεξέλεκτος πληθωρισμός. Με αυτόν τον τρόπο απόφευγε να έχει σοβαρά οικονομικά προβλήματα, τα οποία βέβαια θα δημιουργούσαν κοινωνικά προβλήματα και πολιτικά προβλήματα. Και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι μετά από την αποσταθεροποίηση αυτή και το ξέσπασμα της διεθνούς οικονομικής κρίσης, ήδη από τις αρχές του 1972 άρχισε να εμφανίζεται το νεολαίστικο φοιτητικό κίνημα, το οποίο σε αντίθεση με εμάς, σε αντίθεση με την έννοια ότι εμείς... Της προηγούμενης γενιάς, δηλαδή. Εμείς ήμασταν, η πρώτη περίοδος, ήμασταν σαν τον τυφλοπόντικα που έσκαβε, θα έλεγα, υπόγειες διαδρομές. Ήταν οι παράνομες οργανώσεις. Άρχισε όμως η αμφισβήτηση και γι' αυτό το λέω αυτό σημαδιακά, γιατί λένε και για το Πολυτεχνείο, θα δείτε πώς αντέδρασε η Χούντα. Η Χούντα έβγαλε αμέσως διάταγμα με το οποίο επιτρεπόταν η καταστολή των διαδηλώσεων με τα όπλα, εφόσον, όπως έλεγε, με τις κλασικές μεθόδους, όπως η αστυνομική ράβδος, τον γκλόπ κτλ., δεν μπορούσαν να τις καταστήλουν. Από τότε είχε βάλει στο στόχαστρο αυτό το κίνημα. Ως προς το άλλο, ως προς το αντιχουντικό αίσθημα του λαού, το οποίο πολλοί υποστηρίζουν ότι δεν εκδηλώθηκε ίσως τόσο έντονα όσο σε άλλες χώρες που μπορεί να υπήρχε με μια στιγμή δικτατορία. Κάποια χρόνια, τα πρώτα χρόνια, τα πέρασε μάλλον εύκολα η δικτατορία. Σας είπα ότι υπήρχε αυτό, γιατί είχε εξουδετερώσει το πιο μαχητικό κομμάτι. Αυτό βέβαια δεν εμπόδισε να δημιουργηθούν αντιδικτατορικές οργανώσεις. Φανταστείτε ότι στη Θεσσαλονίκη είχαμε 3 δολοφονημένους. Ο ένας μάλιστα ήταν και βουλευτής της ΕΔΑ, ο Γιώργος Τσαρχάς. Έτσι. Εσείς ο ίδιος σε ποια οργάνωση ανήκατε? Εγώ ανήκα στην σπουδαστική λαϊκή πάλι.
Ποιος σας μίλησε σε αυτήν, πώς ενταχθήκατε σε αυτήν, ποιος σας μίλησε. Τη συγκροτήσαμε εμείς οι ίδιοι. Σας είπα ότι εμείς δεν είχαμε κενά μνήμης σε σχέση με την γενιά που υπέστη τα δεινά του εμφυλίου πολέμου. Άλλοι γιατί ήταν η συνέχεια, ήταν μέσα στο σπίτι τους το ζήτημα. Και θέλω να σας πω ότι η δικτατορία ήταν η τελευταία πράξη του εμφυλίου πολέμου και από νομική άποψη. Πάντοτε λέω συμβολικά, θα τον ξέρετε κιόλα, ήταν επί 16 χρόνια δημοτικό σύμβολο στο Δήμο Θεσσαλονίκη. Θυμάμαι πατέρα και γιο, ένα από τα σύμβολα της Τούμπας, τον Μίτσο το Σαχίνη, το βουλευτή, και τον Αγάπη το Σαχίνη, το γιο του, να κάθονται δίπλα-δίπλα στο εδόλιο του στρατοδικείου και να καταδικάζονται με τον ίδιο νόμο που είχε καταδικαστεί και πριν ο πατέρας, με τον 509 του 1947. Καταδικαστήκατε σε ισόβια, τον καιρό της δικτατορίας. Ένα νέο μαζί παιδί με άλλους τρεις. Ένας νέος άνθρωπος που κάθεται στο εδόλιο του δικαστηρίου και ακούει τον πρόεδρο του δικαστηρίου να ανακοινώνει την ποινή, σύμφωνα με την οποία θα πρέπει να περάσει την υπόλοιπη ζωή του στη φυλακή, και είναι ένας νέος άνθρωπος και δεν αισθάνεται ότι έκανε και κάτι κολάσιμο. Πώς αισθάνεται εκείνη την ώρα? Κοιτάξτε κάτι, καταρχήν να έχετε υπόψη σας ότι η δικτατορία, παρά τη σκληρότητά της, ήταν αναμφισβήτητη. Έχουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, θυμάμαι τώρα, έχουμε την Ασπασία την Καρά, πρώην δημοτική σύμβουλο, που έχει μείνει ανάπηρη από τα ηλεκτροσόκ, και άλλους βέβαια. Παρά τη σκληρότητά της, ήταν ένα κοινωνικά απομονωμένο καθεστώς. Δεν είχε λαϊκή υποστήριξη. Δηλαδή δεν κατάφερε να μετατραπεί, και ευτυχώς, ένα φασιστικό καθεστώς, με την έννοια να έχει πίσω του ένα αντικοινοβουλευτικό κίνημα, όπως είχε συμβεί με τις φασιστικές δικτατορίες της δεκαετίας 30. Οι μέθοδοι βέβαια που χρησιμοποιούσε ήταν αναμφισβήτητα φασιστικές. Αλλά ήταν κοινωνικά απομονωμένο. Γι' αυτό βέβαια έκανε και κάποιες δημαγωγικές κινήσεις, κάποιες ρυθμίσεις με τα χρέη των αγροτών. Αλλά όλα αυτά ποτέ δεν της έδωσαν τη δυνατότητα να γίνει αποδεκτή. Ανοίγεται. Γι' αυτό και ακριβώς είδατε ότι όταν άρχισαν να ανοίγουν ορισμένες πόρτες, γιατί δεν άντυχε πια το ίδιο το καθεστώς, και είχε άρχισε, η αμφισβήτησή του είναι χαρακτηριστικό. Τον άλλο μήνα θα τιμήσουμε την ανταρσία του Βέλους, έτσι. Μες στον ίδιο το στρατό δημιουργήθηκαν οργανώσεις. Υπήρχε αυτή η ανοιχτή αμφισβήτηση που σας είχα πει, γιατί είχε αλλάξει το διεθνές περιβάλλον. Είχε μεσολαβήσει ο Μάης το 68 στη Γαλλία. Το κίνημα της διεθνούς αμφισβήτησης, αυτή η γενιά η καινούργια, δεν είχε, αν θέλετε, τα εμπόδια που είχε η δική μας η γενιά. Είχε και μια άλλη αντίληψη, και γι' αυτό ακριβώς έκανε και το άλμα που λέμε στον ουρανό. Δηλαδή το Πολυτεχνείο ακριβώς ήταν η έκρηξη. Κλείνοντας το κεφάλαιο, δικτατορία ανήκεται σε μια γενιά αγωνιστικά, μια γενιά πριν την λεγόμενη γενιά του Πολυτεχνείου. Αυτή η γενιά του Πολυτεχνείου επικρίθηκε πολύ έντονα, και ιδιαίτερα τον καιρό της οικονομικής κρίσης αυτή η κριτική κορυφώθηκε, με την κατηγορία ότι εξαργύρωσε αγωνιστικές περγαμηνές στο επίπεδο της πολιτικής ζωής, γίνανε υπουργοί, και συλλήβδην χρεώθηκε ίσως η αποτυχία της χώρας σε μια γενιά, μολονότι λογικά περισσότερες. Κάτι υπερβολικά λέγεται, κάθε υπερβολή γενιά του Πολυτεχνείου. Ακούγεται όμως, δεν μπορεί να μην το έχετε ακούσει κι εσείς. Έχει έτσι καθιερωθεί, επειδή πάντοτε τα σημαντικά γεγονότα σημαδεύουν. Άλλο ήθελα να ρωτήσω όμως από τη δική σας γενιά, τη γενιά του 1-1-4. Διαπιστώσατε, και προφανώς δεν θέλω να σας ρωτήσω να μου πείτε ονόματα, αλλά είδατε περιπτώσεις ανθρώπων που εξαργύρωσαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο τις αγωνιστικές του περγαμηνές? Κατά τη γνώμη, κοιτάξτε κάτι, να έχετε υπόψη σας ότι και εδώ και πολλά χρόνια γίνεται αυτό, ότι υπάρχει μια συστηματική προσπάθεια απαξίωσης των αγωνιστών της περίοδου της δικτατορίας. Σίγουρα δεν ήταν αυτή η πρόθεση. Ναι, όχι, δεν το λέω μέσα σας, ναι. Και εγώ βάζω το εξής ερώτημα. Έπεσε η δικτατορία. Ποιος έπρεπε να κυβερνήσει αυτή τη χώρα? Μετά μην ξεχνάτε ότι ένα τμήμα αυτών των ανθρώπων που ανέλαβαν μετά και κυβερνητικά πόστα, τα οποία δεν προέρχονται βέβαια από τον χώρο της αριστεράς, ως γνωστόν, το πολύ πολύ να ήταν από τον χώρο του Πασόκ, και κάποιους που μετακινήθηκαν από την νέα μικρή γενιά κτλ. Αρκετοί από αυτούς την περίοδο της δικτατορίας βρέθηκαν στην εμιγκράτσια, όπως λέμε, στην Ευρώπη, ήρθαν σε επαφή και με τις νέες ιδέες και με την ανάπτυξη των επιστημών. Αυτό ήταν ένα πλεονέκτημα, και θα είδατε ότι ο Καραμαλής ο πρεσβύτερος το είχε συλλάβει αυτό το πράγμα. Ότι δεν μπορούσε να κυβερνάει τον τόπο με τις συμμορίες της Καρφίτσας, τους παλιούς κουμπουροφόρους κτλ. Και προσπάθησε να αξιοποιήσει αυτό το δυναμικό, καθώς μάλιστα η χώρα έμπαινε, όπως ξέρετε, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα τότε. Και υπάρχει αυτό το ζήτημα. Ποιοι θέλανε να κυβερνήσουν? Θα μπορούσε κανείς να μιλήσει για εξαργύρωση για όσους
πώς να το πούμε, στο επίπεδο των ιδεών πολέμησαν για κάτι άλλο. Και μετά, κοιτάξτε κάτι, δεν πρέπει, σωστά το είπατε, να λειτουργούμε με μύθους. Δηλαδή, ποιο ήταν το αίτημα της αντιδικτατορικής αντίστασης. Αν εξαιρέσουμε το κομμάτι αυτό που λέμε εξωκοινοβουλευτική αριστερά, επαναστατική αριστερά, το σημείο σύπτωσης όλων ήταν ότι έπρεπε να πέσει η δικτατορία, να απαλληφθούν όλα τα κατάλοιπα του εμφυλίου πολέμου, τα προηγούμενα, το καθεστώς αυτό που δημιουργήθηκε και που ήταν το φυτώριο πραξικοπηματιών, να εκδημοκρατιστεί η χώρα και να προκόψει. Δηλαδή, θα έλεγα, ήταν στη μεγάλη πλειοψηφία αστικοδημοκρατικά αιτήματα, τα οποία δεν μπορούσαν παρά να υπηρετηθούν με αυτόν τον τρόπο. Θα πρέπει να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Και κάτι άλλο να μην το ξεχάσω. Ναι. Υπήρξε και μια άλλη προσπάθεια να δυσφημιστεί και εγώ το έχω υποστεί και προσωπικά. Η αντίσταση είχε και τις δυναμικές της μορφές. Λοιπόν, στη σύγκρουση με το καθεστώς. Έγινε μια συστηματική προσπάθεια με την περιβόητη θεωρία των δύο άκρων. Τώρα εσείς είστε και πολύ νεότερος. Όταν έπεσε η δικτατορία, είχαμε τη θεωρία του αριστεροχουντισμού. Ομολογώ την ακούω πρώτη φορά. Ναι, χρησιμοποιούνταν αυτά από τους τότε κυβερνώντες. Μετά ακολούθησε η περίοδος με την ατομική τρομοκρατία, με 17 Νοέμβρη κτλ., που χρεώθηκε η αντιδικτατορική αντίσταση με πράξεις ατομικής τρομοκρατίας. Και δεν ήταν μόνο αυτό, αντιμετωπίσαμε και την καταστολή του. Εσείς γιατί κατηγορηθήκατε, είπατε ότι το χρεώθηκα και εγώ. Εσείς προσωπικά κατηγορηθήκατε για κάτι τέτοιο, σας είπε κανείς τρομοκράτη? Μας είχαν συλλήβδουν όλους. Μας θεώρησαν άλλοτε ότι είμαστε η μήτρα της τρομοκρατίας, ότι είμαστε περίπου οι μέντορες, οι παππούδες. Χρησιμοποιούσαν διάφορες τέτοιες εκφράσεις. Τώρα με αναγκάζεται ένας από τους γεννήτωρες τέτοιων ιδεολογημάτων και μάλιστα γραπτός σε συγγραφικό του πόνημα. Είναι ο σημερινός εταίρος σας στην κυβέρνηση, Πάνος Καμμένος, ο οποίος θεωρούσε σε γραπτά του ο στέλεχος Νέας Δημοκρατίας ότι η μήτρα της τρομοκρατίας είναι ο αντιδικτατορικός αγώνας. Το ξέρω. Είναι από το κόστος. Πώς να το πω αλλιώς. Τραμαναγκάζεται μετά το διαφύγιο. Αυτή τη συμμαχία. Τη συνύπαρξη. Η οποία κατά τα άλλα όμως, εγώ θέλω να το πω, δεν το λέω με ιδεολογικούς λόγους. Μην το ανασκευάζετε τώρα. Τουλάχιστον σε πολιτικό επίπεδο υπήρξε μια έντιμη σχέση. Πολύ ωραία. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε και με την προσωπική σας διαδρομή και μετά με τα θέματα της Θεσσαλονίκης.